πω το εξής. Καταρχήν, επειδή άκουσα την τοποθέτηση της κυρίας Μακρύ για την αρνητική εξέλιξη στο ΕΚ με το ότι δεν υπάρχουν κονδύλια. Όπα. Επειδή μας ακούει ο κόσμος και ο κόσμος πρέπει να ξέρει και να καταλαβαίνει το τι συμβαίνει, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα για να καταλάβει ο κόσμος ότι όχι μόνο τα κονδύλια υπάρχουν, όχι μόνο αυτό το κτίριο θα αποτελεί κόσμημα για το νησί της Κόρινθου, αν μην πω και γενικότερα σε πανελλαδικό επίπεδο, εγώ θέλω να κρατώ χαμηλό το προφίλ και χαμηλούς τους τόνους. Αλλά πρέπει να ξέρουν οι ΚΟΗ δημότες ότι είμαστε πολύ μπροστά σε σχέση με το πώς τρέχει το έργο στα έγγραφα. Πιστώσεις υπάρχουν, κονδύλια υπάρχουν, τρέχουμε πιο μπροστά από το έργο, πήραμε τις εγκρίσεις και πρέπει να τα λέμε. Ένα κτίριο που με την προσωπική, με το τρέξιμο και την προσωπική αγωνία του Δημάρχου όταν μπήκε στο Συμποθά και πήρε τα έγγραφα και πήρε τις εγκρίσεις τις υπηρεσιακές να ιδρυθεί στο σημείο που βρίσκεται και να μπορέσει να γίνει και έγινε και γίνεται αυτό το έργο πριν ακόμα υλοποιηθούν οι συμβάσεις. Τρέχουν και η διαδικασία των συμβάσεων που πρέπει να γίνουν οι συμβάσεις να αρχίσει να χρηματοδοτεί το έργο και εμείς πάμε μπροστά από το έργο και ακούω τώρα ότι δεν έχουμε τα κονδύλια. Λάθος. Δεν θα λέμε για λογαριασμό της οποιασδήποτε σπέκουλα, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά το θεωρώ ότι έτσι το εκλαμβάνω, ότι ο Δήμος της ΚΟ δεν έχει κονδύλια, στέρεψε από κονδύλια ή δεν έχει σκοπό να υλοποιήσει αυτό το έργο. Το έργο αυτό τρέχει πιο μπροστά από την πορεία που βρίσκεται στα έγγραφα. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Χόνδρο. Κύριε Πρόεδρε, είναι και αυτό ένα σημαντικότατο ζήτημα, το οποίο όμως δεν μας απασχολεί το πρώτο σήμερα. Μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν σε αυτή την αίθουσα. Αν δεν κάνω λάθος, και τότε που αφορά την στέγαση του ΕΚ σε νέο κτίριο, το οποίο κτίριο είναι αυτό το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, που είναι πολύ καταλληλότερο, είναι άψογο το κτίριο όπως θα διαμορφωθεί και τελικά με τις εργασίες που θα γίνουν. Είναι σίγουρα, νομίζω δεν έχει κανένα αμφιβολία, ότι είναι πολύ καταλληλότερο του κτιρίου που βρίσκονται σήμερα αυτά τα παιδιά, που νομίζω ο Σύλλογος Γονέων συνηγορεί υπέρ του κτιρίου, οι διδάσκοντες συνηγορούν και η διεύθυνση του σχολείου υπέρ αυτού του κτιρίου. Και αν δεν απατώμε, που δεν νομίζω να απατώμε, και στις προηγούμενες πληροφορίες αυτήν εδώ την αίθουσα, μόνοι μας το ψηφίσαμε. Δεν συνηγόρησε και τότε η αντιπολίτευση στο να μεταφερθεί το ΕΚ από το ακατάλληλο, απαράδεκτο κτίριο που βρίσκεται σήμερα σε ένα κτίριο που είναι πολύ καλύτερο, με πολύ μεγαλύτερους χώρους αύλους και εσωτερικούς, γιατί υπήρχε ένα θέμα με τη βιοτεχνική ζώνη. Το έλυσε ο Δήμαρχος, το ψηφίσαμε για να λυθεί, να προχωρήσει η διαδικασία όπως έπρεπε γραφειοκρατικά και να έχουμε το αποτέλεσμα, τότε είμαστε μόνοι μας. Σήμερα η αντιπολίτευση επιλέγει να είναι απούσα και παρούσα είναι η κυριαρχική, δυστυχώς και με τη ψήφο της παρούσα. Ένα επιπλέον ζήτημα, το οποίο θέλω να θέσω, είναι ότι η ίδρυση του σχολείου αυτού της σχολικής μονάδας που είπε ο κύριος Μήτρου προηγουμένως, δεν είναι κάτι το οποίο κάτσαμε, το σκεφτήκαμε, μας ήρθε, το κάναμε. Είναι απέτηση της κοινωνίας, είναι απέτηση των παιδιών αυτών και των γονιών τους. Και τα ακούμε χρόνια και το πράττουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος, ναι, κυρία Κασιώτη. Αν και δεν είναι θέμα συζήτησης για το ΕΚ, αλλά επειδή το έφερε η κυρία Μακρύ, να δώσω μία διευκρίνηση. Έλαβε χώρα μια δημοσιότητα σε κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά έγινε και διόρθωση σε δεύτερο χρόνο ότι οι εργασίες σταμάτησαν γιατί δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα κονδύλια και ζητούσε σε βοήθεια από διάφορους να συνδράμουν για να συνεχιστούν οι εργασίες. Αυτό βγήκε διορθωτική από τους ίδιους που έκαναν αυτή την ανάρτηση. Οι εργασίες δεν σταμάτησαν καθόλου. Απέναντίας ξεκίνησαν με ίδια μέσα του Δήμου, με αυτεπιστασία, να γίνονται η εργασία διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου και με τη βοήθεια του εργοταξίου και με τη διεύθυνση περιβάλλοντος. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, για να γίνουν εργασίες και πόσο μάλλον σε σχολεία, πρέπει να γίνονται και οι απαραίτητες μελέτες. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την ασφάλεια και τη ζωή των παιδιών. Άρα λοιπόν οι εργασίες δεν σταμάτησαν καθόλου. Απλά είδαν κάποιες μέρες που δεν συνεχιζόντουσαν για το λόγο ότι έπρεπε να πάρθουν αποφάσεις και σε συνεργασία πάντα με τις τεχνικές υπηρεσίες και μέχρι γραφειοκρατικά να μπορέσουμε να λύσουμε και το θέμα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει γίνει μια παραχώρηση, ένα χρυσιδάνιο από τη μεριά του ιδιοκτήτη για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μέχρι να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες του διαγωνισμού και της μίσθωσης του ακινήτου. Άρα λοιπόν όλα αυτά ήταν μια παραπληροφόρηση.
κυκλοφόρηση. Έγιναν οι απαιτούμενες διευκρινιστικές και οι εργασίες προχωράνε κανονικά και σε λίγο καιρό τα παιδιά θα απολαμβάνουν ένα λειτουργικό, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε.